Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν ήδη από το πρώτο ταξίδι στα μονοπάτια του πολιτισμού για το φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου τη Καλαμάτας, το οποίο παρά τι δύσκολε συνθήκε τη πανδημία, από φέτο γίνεται διεθνέ. Φέτο έχουμε πραγματικά έτσι την ικανοποίηση ότι φτάνουμε μέχρι το βόλο. Είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ, θα γίνουν παραστάσει σε όλα τα θεματικά μουσεία Δημητσάνα, Τυμφαλία και Βόλου στα πλαίσια του φεστιβάλ από το πολιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και μια πολύ σημαντική συνεργασία που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Και θα παρουσιάσουμε παράσταση και εργαστήρι στο Νάφλιο, στη Σχολή ε, Θεατρικών Σπουδών, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητέ που κάνουν κουκλοθέατρο. Σε λίγο θα έχουμε συνεργασίε και με το εξωτερικό και πολλοί πλατιές. Ελπίζω όσο πάμε και καλύτερα. Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική σε πολλά επίπεδα, κυρίω σε ό,τι αφορά στην προβολή τη Καλαμάτα η οποία διασφαλίζεται με έναν τρόπο μοναδικό. Αξίζει να σημειωθεί πω στη διοργάνωση φέτο συνέδραμε το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια και ο Δήμο, καθώ και τα Ιδρύματα Βικτορία και Γεωργίου Καρέλια, Ιωάννη Κωστόπουλου και Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Διαφημίζει την πόλη μα πολιτιστικά, διαφημίζει την πόλη μα τουριστικά, έτσι. Ε, όλοι που έρχονται εδώ πέρα βλέπουν μια πόλη που δεν είναι αναπτυγμένη τουριστικά και που δεν την γνωρίζουν καν. Εμείς για αυτό το λόγο στους κουκλοπέκτες που έρχονται, που είναι γύρω στι 46, ε, έχουμε μια τσάντα διαφημιστική από το φεστιβάλ που μας έχουν χορηγεί ε, τοπικών προϊόντων, δώσει τα προϊόντα τους. Θα παλέψουμε στην επόμενη φάση να υπάρχει μια τριετή σύμβαση, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό με, κάποιες, με κάποιους πόρους που να είναι σταθεροί. Τα προβλήματα άλλωστε δεν λείπουν σε ό,τι αφορά κυρίως τους χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν αυτές τις εκδηλώσεις ενώ αρκετά ήταν και τα ζητήματα που ανέκυψαν από την επέλαση της πανδημίας. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα πολύ μικρό εστίριο γιατί μας ενδιαφέρει το φεστιβάλ να αγγίξει όλους τους πολίτες παιδιά, μεγάλους, εφήβους γιατί είναι παραστάσεις από τριών έως και ενήλικες εκπαιδευτικούς. Βάλουμε ένα πολύ μικρό ειστήριο, Έρχεται η οικία, η εγκύκλη από το Υπουργείο, ζούμε μια ακραία κατάσταση και παράλογη κατάσταση. Μα λέει μόνο ηλεκτρονικό ειστήριο. Πάβουν τα ειστήρια, τυπωμένα. Όχι, δεν μπορούν ούτε ομαδικά να κάνουμε. Μα έχουν βάλει ε, δικλίδες πολύ αυστηρέ Ίσως εξαντληθεί όλη η αυστηρότητα σε εμά, γιατί είμαστε οι πρώτοι που ξεκινάμε τι εκδηλώσει. Όλα αυτά τα μέτρα νομίζω είναι ε, τροχοπέδι για κάθε δημιουργία πολιτιστική. Όπω και να έχει, ωστόσο, οι εκδηλώσει πραγματοποιούνται και είναι πραγματικά ξεχωριστέ. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει παραστάσει όλων των ειδών κουκλοθεάτρου. Καμιά φορά ακούμε κουκλοθέατρο και έχουμε στο μυαλό μα την εικόνα που έχουμε ίσω από παλιά, από παιδιά, κάποιοι ότι το κουκλοθέατρο είναι ένα μικρό ξύλινο βάθρο με κούκλες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ με τα χρόνια. Υπάρχουν πολλών ειδών κούκλες, πολλές τεχνικές. Και φέτο το φεστιβάλ φιλοξενεί ομάδε που καλύπτουν όλα τα είδη κούκλας. Και προφανώ, αν και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, τα παιδιά να δουν κάτι διαφορετικό και όμορφο δεν απευθύνεται μόνο σε αυτά. Ενδιαφέρει και του ενήλικες. Οι θεματικές των παραστάσεων είναι όλες εκλεκτές, προβληματίζουν και βοηθάνε στην αφύπνιση των συνειδήσεων.